8 και 41 πρώτα λεπτά. Η ώρα και είναι στιγμή να συνδεθούμε απευθείας με το Μενίδη. Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί έξω από την αρμόδια υπηρεσία που μοιράζει τα επιδόματα για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Μαρία Σμιλίδου. Νομίζω ότι μπορούμε, είμαστε θες να πούμε, ναι. Μαρία, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Φαντάζομαι ότι η ουρά, αν μπορεί να ανοίξει το πλάνο σου και να το δούμε. Διαρκώς μεγαλώνει. Όλο και περισσότεροι κάτοικοι του Μενιδίου έρχονται εδώ πέρα. Είχαν αρχίσει να έρχονται από τις 6.30 το πρωί. Τα γραφεία άνοιξαν λίγο μετά τις 8. Πρώτη-πρώτη, έτσι. Ακριβώς. Να πιάσουν προτεραιότητα, καθώς πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, τα αντίσκηνα στους καταβλισμούς είναι πολύ λίγα συγκριτικά με τον αριθμό των αστέγων ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι είναι αυτοί, εκατοντάδες. Το βράδυ κάναμε ένα οδηγορικό, είδαμε. Πολύ δύσκολες συνθήκες, μικρά παιδιά στους δρόμους, μέσα στα θερμοκήπια, φαντάζομαι στα κόμματα. Ότι και από την άλλη πλευρά, επειδή το Μενίδη είναι η περιοχή που επλήγει περισσότερο ίσως από όλες το Μενίδη. Ακριβώς. Και τα ανολιώσια. 1.300 ότι... σπίτια μας λέγανε εδώ οι κάτοικοι, έχουν εκριθεί κατά δαφιστία και 1.800, σε 1.800 έχει σημειωθεί με κίτρινο σταυρό το ότι δεν πρέπει να κατοικηθούν εάν δεν επισκευαστούν κατάλληλα. Ναι. Πόσες σκηνές έχουμε μοιραστεί, Μαρία, έχουμε έναν αριθμό τουλάχιστον κατά χοντρικά, ναι. Γύρω στις 300 σκηνές όπου έχουν τακτοποιηθεί 400 άνθρωποι. Χθες το βράδυ στήθηκαν άλλοι δύο καταβλισμοί, γύρω στις 400 ακόμη σκηνές. Ωστόσο, οι παρατυπίες... Υπάρχει ροή προμήθειας πάντως, έτσι. Υπάρχει μια ροή, γίνεται μια προσπάθεια. Ωστόσο, όμως, εδώ τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλές παρατυπίες ήδη έχουν εμφανιστεί φαινόμενα κερδοσκοπίας. Πριν λίγο μας έλεγε κάποιος κάτοικος ότι στον κόκκινο μήλο κάποιος πουλά αντίσκηνα έναντι του ποσού των 60.000 δραχμών για το ένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει συμβεί. Υπήρξαν και άλλες τέτοιες καταγγελίες ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παίρνουν τη σκηνή και πάνε και την πουλάνε στην κυριολεξία και ακριβώς αυτό, για όνομα του Θεού, όπως και αν ακούγεται αυτό. Ήταν η πρώτη μέρα όπου τότε την πρώτη μέρα ο Δήμος καλούσε τον κόσμο εδώ και με κάποια δικαιολογητικά του έδινε ένα αντίσκηνο. Μετά τα φαινόμενα αυτά άλλαξαν το σύστημα και τώρα πια του δίνει ένα χαρτάκι προτεραιότητας, όπου με αυτό το χαρτάκι θα πάει να βρει το αντίσκηνο στο συγκεκριμένο καταβλισμό, το οποίο αντίσκηνο όμως έχει φροντίσει και έχει στήσει ο στρατός. Δίπλα μας όμως έχουμε και ένα κάτοικο του Μενιδίου, ο οποίος πραγματικά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Καλημέρα σας. Μας λέγατε πριν ότι ήσασταν και χθες εδώ, πολλά τα προβλήματα, ναι. Γραφειοκρατία μεγάλη. Πείτε μας πώς έχει η κατάσταση, η οικογένειά σας, εσείς, το σπίτι σας, πώς είστε. Εγώ θα αρχίσω, ζητώ συγγνώμη καταρχήν στους ακροατές και στο σταθμό, με ένα κατηγορό από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Δήμαρχο, το δικό μου τουλάχιστον, που ανήκω στο Δήμο Μενιδίου. Δεν κατηγορώ άλλους δημάρχους γιατί δεν γνωρίζω την κατάσταση. Αλλά εδώ κατηγορώ από τον Πρωθυπουργό, επαναλαμβάνω, μέχρι και τον Δήμαρχο. Διότι καταρχήν η μηχανή δεν κινείται όπως μας τα παρουσιάζουν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι είπε ότι θα δοθεί άμεσα το επίδομα, αυτό το ρημάδι το επίδομα. Σας πληροφορώ, ας δείξει και ο Φακός αυτές τις αιτήσεις. Άλλοι μας λένε. Τι αίτηση? Και ας δείξει, αν μπορεί και η κάμερα να δείξει την ανακοίνωση που έχουν βγάλει στο Δήμο, ναι. Ότι δεν χρειάζονται αιτήσεις. Μέσα οι υπάλληλοι του Δήμου χρειάζονται αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Και ρωτώ ότι ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, να κάνει αιτήσεις ή να μην κάνει. Πώς και πού θα απευθυνθεί να πάρει αυτό το επίδομα. Ο οποίος δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα το δει άμεσα. Μπορεί να μας ακούσει ο κύριος, Μαρία. Δεύτερο, μπορεί να μας ακούσει. Χρειάζονται κάποια πιστοποιητικά, κάποια διαβατήρια. Λέγαμε πριν ότι είναι αδύνατο να βρεθούν αυτά από εσάς μέσα στα χαλάσματα. Μπρέβε. Προηγουμένως ζητήσαν και μας ζητάνε ταυτότητες, διαβατήρια λέει αν υπάρχουν κτλ. Εμένα από το σπίτι μου είναι κρυμμένο. Πού να βρω? Θα στείλει την αμάκρα να ξεθάψει το διαβατήριο μου να τα δώσω. Εντάξει, μπορεί μια ταυτότητα, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Μπορεί να μας ακούσει ο κύριος. Όσον αφορά για τις σκηνές. Αν θέλετε, αν μπορείτε να μας. Συγγνώμη λίγο, να σας κάνω μια ερώτηση, ναι. Παυλόπουλο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας ακούσετε. Θα δεν ξέρω... μεταφέρω εγώ την ερώτηση. Ωραία. Φαντάζομαι ότι την ταυτότητα του ο κύριος στο τσαντάκι που βλέπω ότι έχει μαζί του, την έχει. Και νομίζω ότι θα ήθελε και ο ίδιος να διασφαλιστεί, είναι κατανοητή και η απόγνωση και η απελπισία και η ταλαιπωρία, να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν ότι τα επιδόματα δεν θα πάνε σε λάθος πλευρές. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι αν συμπληρώσει την αίτησή του, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην πάρει το επίδομα. Μάλιστα. Αυτό που ρωτάει ο Άκης ο Παυλόπουλος είναι ότι πρέπει να διατηρηθούν κάποιες διαδικασίες, δηλαδή μια ταυτότητα που ίσως την έχετε κι εσείς, για να αποκλειστούν τα φαινόμενα αυτά της κερδοσκοπίας. Βεβαίως, σωστό είναι. Πέρα βέβαια από την απογοήτευση, τις δυσκολίες που περνάτε, που περνάμε όλοι μας εδώ πέρα, είναι ορθό αυτό γιατί κάποιοι δεν αποφελούνται. Σωστό. Σωστό αυτό κύριε Παυλόπουλα. Το θέμα είναι όταν δεσμεύεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγαίνει στην τηλεόραση. Και αυτό το βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν το βλέπω εγώ.
και λέει ότι άμεσα θα δοθούν τα επιδόματα και θα λυθούν λύσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος. Εγώ τουλάχιστον στη γειτονιά μας έρθει μία κάμερα οποιοδήποτε σταθμού. Να δείτε ότι υπάρχουν μικρά παιδιά κάτω από ένα νάιλον, από ένα τραπεζομάντιλο. Και ο καιρός είναι για βροχή. Και από αυτές τις βροχές κάτω από ένα τραπεζομάντιλο. Υπάρχει η άμεση λύση έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η κρατική μηχανή γενικά. Συγγνώμη λίγο. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που πήραν το επίδομα χθες. Πολύ λίγα άνθρωποι και όχι από εδώ, αλλά από την Ομαρχία. Σήμερα φαντάζομαι ότι θα το πάρουν κι άλλοι. Δεν το ξέρουμε, θα περιμένουμε να περάσει η ώρα. Μόλις άνοιξαν τα γραφεία. Ναι. Πολλοί κάτοικοι δεν γνωρίζουν, έρχονται εδώ χωρίς να έχουν τα απαραίτητα χαρτιά. Οι διαδικασίες είναι πολλές, πολλοί δυσκολεύονται να τα αποκτήσουν. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι μηχανικοί του υπεχοδέ είναι πάρα πολύ λίγοι συγκριτικά με τα σπίτια που έχουν πρόβλημα. Και έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό των σπιτιών δεν έχουν περάσει. Οπότε οι άνθρωποι δεν έχουν μια επίσημη διαβεβαίωση ότι είναι από τους άστεγους ένα χαρτί το οποίο θα καταχωρήσουν εδώ για να συγκριθεί το σκηνή. Τα παράπονα από αυτούς που δεν έχουν καταφέρει να πάρουν σκηνή ή επίδομα ακόμη είναι αναμενόμενα. Από την άλλη πλευρά, αυτοί που έχουν καταφέρει να πάρουν σκηνή και το επίδομά τους είναι ευχαριστημένοι και λένε ότι μπορούν τα πράγματα να μπουν σε μια τάξη, σε μια σειρά. Μαρία, μέχρι να βρεις κάποιον από αυτούς που κατάφερε να πάρει το επίδομά του, έχει σημασία να δούμε πόση ώρα χρειάστηκε για να συμπληρώσει την αίτηση και να πάρει, να του χορηγηθεί το επίδομα, μια και η Εθνική Τράπεζα, τα υποκαταστήματα και η Εμπορική είναι ανοιχτά στην περιοχή σήμερα για να διευκολύνουν τους κατοίκους. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αφήσουμε για λίγο την Μαρία Σμιλίδου. Θα παρακολουθούμε συνέχεια τα πλάνα από το Μενίδη. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Κατριβάνο, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να δούμε σε ποιο βαθμό προχωράει η διανομή της βοήθειας. Κύριε Κατριβάνο, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παυλόπουλε. Υπάρχουν δύο όψεις. Υπάρχουν αυτοί που έχουν καταφέρει να πάρουν σκηνές και το επίδομά τους, ναι. Και υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται, οι οποίοι δεν πρόλαβαν και φαντάζομαι ότι και ελπίζουμε όλοι τελικώς θα καταφέρουν να τακτοποιηθούν, να εξυπηρετηθούν σήμερα. Η συνολική εικόνα που έχετε εσείς μέχρι στιγμής, καταρχάς σε επίπεδο σκηνών, ποια είναι? Κύριε Παυλόπουλο, όπως ξέρετε, από την πρώτη στιγμή άρχισε η ροή των σκηνών και βεβαίως οι εκτιμήσεις των δημάρχων δεν ήταν τέτοια όπως φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Στον πανικό των πρώτων στιγμών, των πρώτων μετασεισμικών στιγμών, δεν μπορούσε να γίνει και ακριβής εκτίμηση, έτσι ακριβώς, δεν είναι, για το μέγεθος των καταστροφών. Έγινε, τα αιτήματα πολλαπλασιάστηκαν, θα έλεγα, και εμείς αρχίσαμε μία ροή καθημερινά, νύχτα και μέρα, για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες όλων των περιοχών που πλήγησαν. Και αυτή τη στιγμή η ροή συνεχίζεται. Υπάρχει μεγάλη επάρκεια σκηνών, έχουν στηθεί καταβλισμοί, δεν έχουν ακόμα πάει στους καταβλισμούς, αυτό το τονίζουμε. Εμείς σαν εναλλακτική λύση, ώσπου να πάνε οι σκηνές στις περιοχές να καλύψουν όλες τις ανάγκες, και όπως γνωρίζετε, είχαμε κηρύξει το νομό ως έκτακτη ανάγκη, που αυτό σημαίνει ότι όλα τα ξενοδοχεία είναι στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους. Στείλαμε 8 πούλμαν σε κάθε δήμο, αλλά όπως τα γνωρίζετε, δεν πήγε σχεδόν κανένας να πάει να μείνει στα ξενοδοχεία σαν πρόχειρη λύση, ώσπου να τακτοποιηθούν οριστικά. Γιατί οι κάτοικοι αυτοί δεν θέλουν να απομακρυνθούν από την περιοχή τους και από τα σπίτια τους. Ναι, είναι εύλογο, κύριε Παυλόπουλε, διότι ξέρετε τι συμβαίνει, αλλά όμως και σαν εναλλακτική λύση εμείς πήγαμε πολύ στρατό και αστυνομία όπου περιφρουρείται η περιοχή. Αυτό και να έχει καταγραφεί στα ρεπορτάζ. Ναι, είναι γεγονός ότι νύχτα μέρα περιφρουρείται και ελέγχεται με το στρατό και με την αστυνομία. Ξέρετε, κύριε Κατριβάνε, είναι λίγο δύσκολο όμως για κάποιον ο οποίος βλέπει το σπίτι του και την περιουσία του να είναι παντελώς έκθετη. Κυρίως η περιουσία του, ό,τι έχει απομείνει εν πάση περιπτώσει από αυτή, να απομακρυνθεί από εκεί, έστω και για ψυχολογικούς λόγους, δεν μπορεί εύκολα να φύγει. Ναι, είναι γεγονός, είναι έτσι. Κανένας δεν θέλει να απομακρυνθεί από εκεί, όμως δεν μπορούσαν όλα να λυθούν μέσα στο πρώτο 24ωρο. Η συνεργασία με τους Δήμους, σε ό,τι αφορά στην υπόδειξη των χώρων, γιατί σε αυτούς εναπόκειται, όπου μπορούν να στηθούν καταβλισμοί. Ναι. Σε ποιο σημείο βρίσκεται? Κοιτάξτε, υπήρχε ένας πανικός από την αρχή, κατανοητός, στην περιοχή εκεί. Υπήρξαν δυσκολίες για την ανέβρεση αυτών των χώρων, όμως με απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών της κυρίας Βάσος Παπανδρέου πήγαν υπάλληλοι
με επικεφαλής γενικούς γραμματείς του Υπουργείου μας, ναι. Πήγαν εκεί πέρα, επέλεξαν τους χώρους και έστησαν αμέσως τους καταβλητισμούς αυτούς και είναι σε πλήρη λειτουργία. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε πάει τουαλέτες βιολογικές, έχουμε πάει ιατρία πρόχειρα εκεί, κινητά ιατρία για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Mm-hmm. Μοιράζεται τροφή σε καθημερινή βάση και νερό και όποιες άλλες ανάγκες καταγράφονται. Έχει δημιουργηθεί πραγματικά μια αερογέφυρα. Σήμερα, τώρα και σε μία ώρα ακόμα, θα σταλούν άλλες 100 βιολογικές τουαλέτες για να καλύψουν τις ανάγκες. Ναι. Και γίνεται ό,τι άλλο μπορεί να γίνει αυτές τις πρώτες μέρες για να καλύψουμε τις ανάγκες. Όπως γνωρίζετε, κύριε Παυλόπουλε, η προσπάθεια η μεγάλη που έγινε από την πρώτη στιγμή ήταν για τον απεγκλωβισμό των κατοίκων. Ναι. Εκείνο που είχαν καταπλακωθεί στα ερείπια των σπιτιών και των εργοστασίων, όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Αυτό δόθηκε σαν προτεραιότητα και μετά το επόμενο βήμα ήταν η κάλυψη των αναγκών των κατοίκων που επλήγησαν από τους σεισμούς. Βεβαίως, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το επίδομα αυτό των 200.000, το οποίο θα έπρεπε να δοθεί αμέσως. Mm-hmm. Για κάλυψη κάποιων αναγκών και άλλα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. Προχωρά αυτό. Βεβαίως και προχωρά. Σε τι ποσοστό, ξέρετε, γιατί υπάρχουν παράπονα. Λογικά σε κάποιο βαθμό, διότι ο κόσμος είναι απελπισμένος, είναι απεγνωσμένος. Χρειάζεται αυτές τις 200.000. Πολλοί έχουν φύγει. Βεβαίως. Από τα σπίτια τους χωρίς να έχουν κάνει τις, αν διέθεταν κάρτες για να πάρουν λεφτά από την τράπεζα. Ναι. Συνεπώς δεν έχουν χρήματα καθόλου επάνω τους. Γι' αυτό εμείς αμέσως, ναι, πάρθηκε αυτή η απόφαση να δοθούν άμεσα αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Με απλούστευση των διαδικασιών, ναι, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να υπάρχει κάποιο στοιχείο, γιατί κάποιος έλεγχος πρέπει να γίνεται. Μήπως χρειάζονται ενίσχυση οι τομείς εργασίας που έχουν στηθεί στους Δήμους. Μήπως χρειάζεται μια καλύτερη οργάνωση για να προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία. Τα έχετε ελέγξει αυτά? Βεβαίως και τα έχουμε ελέγξει. Εκείνο, ναι, που δεν είχαν οι κάτοικοι ευρεθεί, δεν είχαν κάποια στοιχεία δικαιολογητικά για να πάρουν αυτές τις 200.000. Προσωπικό υπάρχει αρκετό. Δεν είναι λογικό, ωστόσο, για κάποιους να μην έχουν προλάβει καν, βγαίνοντας από το σπίτι τους στην ώρα του σεισμού, να έχουν την ταυτότητά τους μαζί? Αυτό με μία απλή διαδικασία από το αστυνομικό τμήμα ή από το Δήμο, ναι, με ένα τέτοιο πιστοποιητικό, είναι αρκετό για να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του ατόμου αυτού που έχει αυτό το πρόβλημα που λέτε. Και χρειάζεται και το πιστοποιητικό από τον μηχανικό. Βεβαίως, έτσι, και μηχανικοί έχουν πάει πάρα πολύ. Είχαν πάει καταρχήν 1.200 από το ΥΠΕΧΟΔΕ. Ναι. Ζητήσαμε επιγόντως από τις περιφέρειες του κράτους όλες και από τις νομαρχίες και έχουν σταλεί, έχει διπλασιαστεί ο ρυθμός. Και ο ρυθμός έχει εντατικοποιηθεί, ναι, και ελπίζουμε, είναι σίγουρο αυτό, ότι σήμερα, Σάββατο και Κυριακή θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της καταγραφής των ζημιών. Με προτεραιότητα εκείνα που είχαν μεγαλύτερες προτεραιότητες, όπως γνωρίζετε. Κύριε Κατριβάνε, στο Μενίδη και τα Άνω Λιώσια, όπου τα προβλήματα εκεί είναι υπερμεγέθη, ναι, ξέρετε ότι οι μηχανικοί δεν προλαβαίνουν, είναι πάρα πολλές οι ανάγκες. Και έτσι ο κόσμος, αν δεν έχει το χαρτί από τον μηχανικό. Το ενισχύσαμε, κύριε Παυλόπουλε, το ενισχύσαμε με τους μηχανικούς. Διπλασιάσαμε τον αριθμό και αν χρειαστεί υπάρχουν και άλλες εφεδρίες και τους έχουμε στείλει όλους σήμερα επάνω. Μάλιστα. Και από πολύ νωρίς και Κυριακή ακόμα θα δουλέψουν. Μάλιστα. Να πάρουν αυτό το χαρτί. Mm-hmm. Λίγο υπομονή, δεν μπορούν να γίνουν όλα στο πρώτο 24ωρο. Ήταν μεγάλη τραγωδία. Την έχουμε καταγράψει, την κατανοούμε. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια νύχτα και μέρα να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες της πληγής σας περιοχής. Λίγο υπομονή, συνιστούμε στους κατοίκους. Εμείς είμαστε εδώ και φροντίζουμε για όλες αυτές, να καλύψουμε, όπως σας είπα, όλες αυτές τις ανάγκες. Έχουν φτάσει στα αυτιά σας καταγγελίες, κύριε Κατριβάνη, ότι υπάρχουν απόπειρες εσωκέρδεια σε βάρος των ανθρώπων μας? Βέβαια, έχουν φτάσει και γι' αυτό εστάλησαν πολλές δυνάμεις, ναι, και της αστυνομίας. Που αποφάσισε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός δημόσιας τάξης, ναι, αλλά και στρατός, όπου περιφρουρεί την περιοχή. Ακόμα είχαν απαγάγει και αυτοκίνητο που κουβαλούσε σκηνές, ναι, το είχαν πάρει, πιάσει στον δρόμο και δεν τα έχουμε πει όλα αυτά, διότι προκειμένου να στήσουν εμπόριο, έτσι. Ακριβώς αυτό το πράγμα έγινε και βεβαίως αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι ελέγχεται 100% όλη η κατάσταση. Όσον αφορά τις σκηνές, αν κάποιος, επαναλαμβάνω, κάτοικος, έχει απόλυτη ανάγκη, να τηλεφωνήσει αμέσως εδώ και εμείς θα στείλουμε πούλμαν αυτοκίνητο να το μεταφέρει σε ξενοδοχείο, αν έχει απόλυτη ανάγκη να παραμείνει σε ξενοδοχείο. Όλα τα ξενοδοχεία
έχουν επιταχθεί, είναι στη διάθεσή μας, υπάρχουν πολλές κλίνες σε όλη την Αττική και μπορούμε άμεσα να τους εξυπηρετήσουμε. Πόσο στον αριθμό, αν θυμάστε? 35 και περισσότερα, αν και δεν χρειάζονται τόσα, γιατί όπως σας είπα δεν είχαμε προσέλευση. Έχουν πάει πούλμαν κάθε βράδυ, 7 η ώρα πηγαίνουν στους καταβλισμούς, εκεί στους δήμους, με προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών που τους παραλαμβάνουν και τους μεταφέρουν στα ξενοδοχεία και μετά ξανά πάλι όταν θέλουν να επιστρέψουν στους χώρους εκεί. Κύριε Κατριβάνη, θα σας παρακαλέσω να παραμείνετε για λίγο ακόμη στην γραμμή, να συνδεθούμε με το Μενίδη, να ακούσουμε λίγο και από εκεί τι κλίμα επικρατεί. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Μαρία Σμιλίδου. Ναι, βεβαίως σας ακούω. Βλέπουμε ότι η ροή αυξάνεται των ανθρώπων που έχουν έρθει εκεί για να κάνουν έτσι για την προήγηση του εκδόματος, έτσι δεν είναι? Όσο περνάει η ώρα, έρχονται όλο και περισσότεροι. Επίσης, κάτι παρατηρούμε, Μαρία, είναι ότι τα πνεύματα είναι ήρεμα, δεν είναι οξυμένα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν παράπονα, υπάρχουν. Όχι, υπάρχει μια οργή συγκρατημένη βέβαια, καθώς ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Αυτό έχουμε δίπλα μας κάποιον κάτοικο, ο οποίος θα ήθελε να μιλήσει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να τον ακούσουμε. Έχει πάρει επίδομα, έχει έρθει να κάνει. Όχι, δεν υπάρχει κανείς εδώ που να έχει πάρει επίδομα. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Κάποιοι πήραν επίδομα. Υπάρχει κάποιος που να μπήκε μέσα και να πήρε το επίδομά του και να βγήκε? 60 άτομα πήραν επίδομα στο Μενίδη, μας λέει εδώ μια κυρία, η οποία όμως το πήραν από την Ομαρχία και όχι εδώ από τη Δημαρχία. Εδώ έχουμε κάποιον κάτοικο, ο οποίος... Πολύ σύντομα, ναι. Εξοργισμένος τελείως με αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορώ να κατανοήσω αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Γιατί μιλάνε για αστυνόμευση, δεν υπάρχει. Μιλάνε για σκηνές, δεν υπάρχουν. Είμαστε 8 άτομα και μένουν σε ένα φορτηγό με σάπιες ντομάτες και μωρά παιδιά μαζί. Τουαλέτες δεν έχουμε να πληθούμε. Οι σεισμόπληκτες περιοχές θα καταδύσουν τριτοκοσμικές χώρες και πλέον. Μαρία, να βάλει η κυρία Παπανδρέου μιλάει, για συντονισμό. Συγγνώμη λίγο, να ακούσουμε τι απάντησε. Έχει απόλυτη ανάγκη, όπως λέει, ότι δεν έχει σκηνή, να τον πάμε τώρα εμείς αμέσως σε σκηνή με το γύρο αυτό και την οικογένειά του ή σε ξενοδοχείο, όπου θέλει. Πού βλέπει την ανυπαρξία του κράτους? Είναι και κάποιες, είναι άδικο αυτό που λέει. Είναι άδικο. Όταν θέλει αυτή τη στιγμή να τον μεταφέρουμε εμείς στον καταβλισμό να πάει στη σκηνή. Δυστυχώς εδώ πέρα δεν μπορεί, δεν μας ακούει ο άνθρωπος αυτός που είναι μεταφέρετε δίπλα μας. Μετάφερε του Μαρία. Να το μεταφέρετε εσείς. Είναι στην άλλη γραμμή ο κύριος Κατριβάνος και μας λέει ότι όποιος αυτή τη στιγμή λέει ότι δεν υπάρχουν στιγμές σκηνές, να τηλεφωνήσει, μπορεί να τον πάνε οι ίδιοι σε ξενοδοχεία, σε δωμάτια, να τακτοποιηθούν, να τηλεφωνήσει στη γραμματεία. Τώρα μπορείτε να ακούσετε? Δεν ακούω τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλει να ακούσει προφανώς ο κύριος. Όχι, απλώς ακόμη δεν έχουν δυνατότητα. Δεν έχει δυνατότητα να ακούσει, του το μετέφερε η Μαρία Σμιλίδου. Ακούτε? Φαντάζομαι, κύριε Κατριβάνε, ότι, ναι, κύριε Παύλου, ότι χρειάζεται μια πιο έντονη παρουσία εκεί στις δύο ευαίσθητες πολύ περιοχές, Μενίδη και Άνω Λιώσια. Το έχουμε κάνει, κύριε Παυλόπουλε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι δυνατόν είναι να υπάρχουν τέτοια παράπονα. Χρόνος... Η κρατική μηχανή είναι όλη εκεί για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Αν θέλει ο ναι, κύριος ακούτε. Να μεταφέρουμε μισό αυτή το, Μαρία. Σε καταβλισμό να το κάνουμε αμέσως. Όχι μόνο για τον κύριο, αλλά για όλους όσους έχουν ανάγκη. Μαρία Σμιλίδου, θα αφήσουμε εσένα στο Μενίδη να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Αν θες ενημέρωση εκεί ότι όποιος έχει πρόβλημα με σκηνή, γιατί αυτό το ζητούμε, να λύσουμε κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όποιος έχει πρόβλημα, είτε με σκηνή, είτε με το επίδομα, μπορεί να πάρει τηλέφωνο στη γραμματεία πολιτικής.